άκρα. Κίνηση του Παρέδες. Κάθετη για τον Τζέκο. Αυτό στο χάρι. Στο 5. Φλορέντσι μπήκε στην περιοχή, κράτησε την μπάλα, γυρίζει το σουτ, τέρμα από τον Ελσαράουι. Κάπου κόντραρε η μπάλα, αλλά σημασία έχει ότι κατέληξε στα δίχτυα. Στο 26ο λεπτό η Ρώμα παίρνει αυτό που αξίζει από αυτό το μάτς, το προβάδισμα. Στεφάν Ελσαράουι, δεν υπάρχει offside, ούτε καν στον Τζέκο, ακόμα και να υπήρχε βέβαια. Και να ήταν εκτεθειμένος, δεν επηρεάζει τη φάση. Φασιμένη ζωντανή. Άλλη μια σέντρα. Ο Παλαντίνο κατεβάζει. Αστοχή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 32. Σαλάχ. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Ελσαράουι. Στην περιοχή ο Σαλάχ. 2-0. Στο 37. Πολύ ωραίο τελείωμα με το αριστερό. Ξαναφέρνει την μπάλα στον Τότι. Καταπληκτικό κατέβασμα του Τότι με το εξωτερικό. Η κεφαλιά του Τζέκο δεν μπαίνει. Κρίμα. Τη μία ο Τότι. Καταπληκτική πάσα για τον Τζέκο. Τρομερό γκολ. Ασίστ του Τότι. Άψογο τελείωμα του Τζέκο για το 3-0 της Ρώμα. Χειροκροτεί ο Σπαλέτη. Ο Τζέκο προλαβαίνει τον Κορτάτς και σκοράρει. Περίπατος για τη Ρώμα. Άλλη μία πάσα του Τότι για τον Σαλάχ. Πατά περιοχή ο Σαλάχ. Θέλει να βρει τον Τζέκο. Θα τα καταφέρει. 4-0 η Ρώμα. Από τα πόδια του Τότι ξεκινά και αυτό το γκολ. Δίνει στο Σαλάχ και ο Σαλάχ στον Τζέκο για το 4ο τέρμα του Βόσνιου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Πέρασε η μπάλα. Πέναλτι. Στην μονομαχία του Φλορέντσι. Για να το δούμε. Παλαντίνο απέναντι στο 4-1. Ο Σέσνη του λέει όχι. Μια από τις ελάχιστες ωραίες συνεργασίες των παιχτών της Κροτόνε με τον Σαλσάνο να κάνει το σούτ δοκάρι.